Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι ε, Σάββατο 4 Φεβρουαρίου του 2023. Πέρασαν οι οδυνηρές μέρες, απογερτήσαμε τα ειτόπουλα. Θεωρώ ότι με ε, εξαίρεση ορισμένες ελάχιστες, απειροελάχιστες περιπτώσεις, ότι ο ελληνικός λαός ανεξαρτήτως κόμματο ιδεολογίας και όλα αυτά που είπαμε, τίμησε τη μνήμη αυτών των δύο παιδιών, Πιστεύω ότι ο χαμός τους έγινε αιτία να κάνουμε και έναν στοχασμό για το, την κατάσταση που επικρατεί, για την απειλή που υπάρχει από την γειτονική μας χώρα. Και θέλω να πιστεύω ότι ο κάθε ένας Έλληνας και Ελληνίδα, με βάση το αξιο, το αξιακό σύστημα που υπηρετεί, ότι έχει προσανατολιστεί σε αυτή την κατεύθυνση, θα έλεγα ότι είτε η πατριδοκαπηλεία ορισμένων είτε και ορισμένα άλλα λόγια από την άλλη πλευρά δεν χρειάζονται. Και θέλω να πιστεύω ότι η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων θα του απομονώσει αυτό. Τέτοια ζητήματα ενώνουν τον κόσμο. Δεν τον χωρίζουν. Τέλο πάντων, ταξίδεψαν στου ουρανούς, εκεί που ανήκαν πάντα αυτά τα παιδιά. Είδα ότι ο διοικητή τη Μοίρα την επόμενη ε, της ε, κηδείας του, του Ρούτσικα ε, πέταξε πρώτος αυτός με το φάντομ για να δείξει στους άνδρες της ε, μοίρας του ότι εδώ είμαστε τιμώντας και τη μνήμη τους θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε αυτό που υπηρετούσαν και τα δύο ετόπουλα που έφυγαν Αυτά Αυτά να μπούμε τώρα στα θέματά μας τι να κάνουμε, συνεχίζουμε Λοιπόν Ουκρανία. Έγινε η σύνοδο κορυφή τη Ουκρανίας με την της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ουκρανία. Είπα χθε ότι η Ουκρανία απαιτούσε να γίνει μέλο εντό του 2023. Λάθο, να επαναρθώσω. Να αρχίσουν οι ενταξιακέ διαπραγματεύσει εντό του 2023. δεν ξέρω τελικά αν θα γίνει αυτό αποδεκτό, πάντως υπάρχει από όσα διαβάζω από τις Βρυξέλλες υπάρχουν διχογνωμίες στις Βρυξέλλες για το κατά πόσο μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να διαλυθεί κι άλλο γιατί και αυτή έχει σημάδια διάλυσης μπορεί να αντέξει τώρα μια ταχεία είσοδο Τη Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρί προηγουμένω αυτό το κράτο καταρχά να τελειώσει ο πόλεμο και μετά να κάνει τι μεταρρυθμίσει που πρέπει, ούτω ώστε να είναι μια ομαλή η μετάβαση τη Ουκρανία στου κόλπου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Που έχω πει από το 2014 ότι ο σωστό δρόμο ήταν αυτό. Να γίνει η Ουκρανία μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι του ΝΑΤΟ. Και έτσι πιστεύω ότι αυτό θα ήταν και μια ισορροπημένη ε, κίνηση. Εν πάση τόση, για κάποιου που λένε ότι η Ευρώπη, επειδή είπα ότι η Ευρώπη διασφαλίζει τα, τα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, ή κάποιο έγραψε ότι δεν είναι έτσι, δεν λέω ότι είναι όλα άριστα, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι η Ευρώπη εν παση θεωρω στο θεμα των ανθρωπινων δικαιωματων οτι η ευρωπη ειναι Πολύ ψηλά οι χώρε τη Ευρώπη και η Ευρώπη ω θεσμό σχεδόν από όλες τι χώρε του κόσμου χωρί να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, Έτσι. Τώρα, όσον αυ αυτό το πολιτικό μέρο, όσον αφορά το, ε, τα επιχειρησιακά, ε, ήδη η Πολωνία ε, εκπαιδεύει Ουκρανούς, πληρώματα Ουκρανικών, ε, τον του Ουκρανικού στρατού για τα, λέωπορτ, τα 14 Λέοπορτ που θα παραδώσει στα Ουκρανικά τεθροακισμένα. Επίσης, νομίζω ότι κάτι τέτοιο έχει ήδη αρχίσει και στην Γερμανία και για τα Marder, αλλά και τώρα και για τα Leopard. Η Γερμανία αποφάσισε πέραν το Leopard 2 να δώσει και Leopard 1 που είχε, το εργοστάσιο νομίζω είχε, αν δεν κάνω λάθος, 60 Leopard 1. Οπότε αποφάσισε να δώσει και αυτά. Τα Leopard 1 είναι η προηγούμενη γενιά αρμάτων με πυροβόλο 105 χιλιοστών τα Λεοπαρδία έχουν 120 χιλιοστών, δεν είναι όμω μόνο το πυροβόλο, είναι και μια σειρά από άλλα συστήματα. Το Λεοπαρδίο, ιδιαίτερα οι τελευταίε του εκδόσει, είναι απολύτω αυτοματοποιημένο, ψηφιοποιημένο, έχει άλλε επιδόσει. Ε, εν πάση περιπτώσει, θωράκιση θέλουν οι άνθρωποι να δημιουργήσουν επιλαρχίε αρμάτων, τεθραγισμένε ταξιαρχίε, έστω και με 105 χιλιοστών μπορεί να είναι χρήσιμα για να τα ζητούν εναγωνίω. Επίσης γίνονται έντονες διεργασίες και συζητήσεις για να παραδοθούν βλήματα ε, μέχρι 150 χιλιόμετρων, βελληνικούς μέχρι 150 χιλιόμετρων, βλήματα ακριβία στον Ουκρανικό στρατό. Να σημειώσουμε ότι αυτά τα χάιμαρς έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στις νίκες που κατήγαγε ο Ουκρανικός στρατός το προηγούμενο εξάμεινο, καθοριστικό ρόλο. Εκείνα, αν δεν κάνω λάθο, είχαν βεληνικέ 50-60 χιλιόμετρα, αν δεν κάνω λάθο. Τώρα λοιπόν πάμε για μέχρι 150 χιλιόμετρα για πλήγματα στα μετόπιστε του αντιπάλου. Δεν είναι μόνο οι ανθρώπινε απώλειε που είχαν προκαλέσει εκείνα τα, τα πλήγματα με τα βλήματα εκείνα. Χτύπησαν αποθήκε πυρομαχικών, αποθήκε καυσίμων και δημιούργησαν. Ένα αρκετά σοβαρό πρόβλημα ανεφοδιασμού και επάρκεια πυρομαχικών στι ρωσικέ ενόπλε δυνάμει και στο ρωσικό πυροβολικό, θα δούμε λοιπόν τώρα. Όπω ξέρετε, υπάρχουν εκατοντάδε δορυφόροι, βλέπουν τα πάντα και από εκεί και μετά μεταδίδουν αυτέ τι πληροφορίε στι πλατφόρμε γιατί για πλατφόρμε πλέον πρόκειται. Και αυτέ κατευθύνουν τα βλήματα ακριβώ εκεί που έχει δείξει ο δορυφόρο. Αυτό είναι μια νέα διάσταση στον πόλεμο. Ε, και εάν τελικώς εξοπλιστούν οι Ουκρανικές στο Ουκρανικό πυροβολικό βασικά με τέτοια βλήματα θα προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα ε, στις ε, ρωσικές δυνάμεις που δρουν στο έδαφος της Ουκρανίας, στην Ανατολική Ουκρανία. Ε, κατά, άλλα, υπάρχουν, ε, ε, περίπου, ε, κατά τα άλλα υπάρχουν, είναι περίπου, κατά τα τρία τέταρτα έχει περικυκλωθεί το Μπαχμούτ Επιμένουν οι Ουκρανικές δυνάμεις αντι, αντιστέκονται ηρωικά στο Μπαχμούτ. Ε, φαίνεται όμως ότι είναι δύσκολο να, να συνεχίσουν να αντιστέκονται, θα συνεχίσουν να αντιστέκονται, είναι δύσκολο όμως να ανατραπεί η κατάσταση, δηλαδή να γίνει αντεπίθεση και να αποθήσουν τους Ρώσους. Άρα εκεί θα έχουμε μια πολύ νεκρή πολιορκία του Μπαχμούτ, που επιμένει ο Ζελένσκι να το κρατάει γιατί αν πέσει τον Μπαχμούτ μετά έρχεται η σειρά του Σιβέρσκ. Είναι μια πόλη βόρεια από τον Μπαχμούτ και αν πέσει και το Σιβέρσκ μετά έρχεται η σειρά του Σλοβιάνς και του Κραματόρισκ. Μου λένε ότι στο Σλοβιάνς και στο Κραματόρισκ υπάρχουν τεράστια αποθέματα πετρελαίου, κυρίως φυσικό αερίου. Γι' αυτό βρέθηκε λένε ο γιος του Μπάιντεν εκεί για αυτά τα κοιτάσματα. Δηλαδή βάζουν σε αυτό τον πόλεμο πέραν της εθνικής και την οικονομική ενεργειακή διάσταση. Δεν το γνωρίζω, αλλά το είπε ένας άνθρωπος που ξέρει την Ουκρανία και απλά σας το αναφέρω, αν μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει την πληροφορία για να δει αν είναι σωστή ή όχι, δεν το δίνω πάντα σαν ε, διασταυρωμένη πληροφορία. Αυτά λοιπόν σε σχέση με, τις, με την ε, ε, κατάσταση στην, ε, Πολωνία, στην Ουκρανία. Πάντως να πω ότι ε, ε, υπάρχουν... Ε, ε, διχογνωμίες στη Δύση για το πού θα πρέπει να πάει ο πόλεμος, αλλά θα είναι το μεθεπόμενο με 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 θέμα. Πάντως να δούμε πώς αντιδρά η, η Ρωσία σε όλη αυτή την κατάσταση. Και ξεκινάμε... Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε με, τις, με το Μετβέντεφ Το έχουμε πει ότι ο Μετβέντεφ είναι ο άνθρωπος, ο κακός ας πούμε, ο Πούτινος πρόεδρος μιλάει αριά και πού. Αυτός ο οποίος απαντά συνήθως στις κινήσεις της Δύσης είναι ο Μετβέντεφ, άνθρωπος που χρημάτισε και πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Ρωσίας. Όπως μεταδίδει λοιπόν το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Δμήτρη, Μετβέντεφ δήλωσε... λεπτό λίγο... Ναι. Οκ, Λοιπόν, ο πρώην πρόεδρο τη Ρωσία, Μίτι Μετβεντεύ, δήλωσε ότι ο εφοδιασμό τη Ουκρανία με περισσότερα και πιο τεχνολογικά εξελιγμένα οπλικά συστήματα θα προκαλέσει μόνο περισσότερου βομβαρδισμού αντιπίνων από τη Ρωσία υπό το έυρο του ρωσικού πυρηνικού δόγματος. Πάλι η απειλή για χρήση πυρηνικών, τακτικών πυρηνικών όπλων. Είπε συγκεκριμένα επιλέξει. Όλη η Ουκρανία που παραμένει υπό τον έλεγχο του Κιέβου θα καεί. Αυτά τα λόγια χρησιμοποίησε ο Μετβέντεφ σε μια γραπτή συνέντευξή του προς τη δημοσιογράφο Ναντάνα Φρίντριξον. Η δημοσιογράφος ρώτησε τον Μετβέντεφ, ο οποίος τώρα είναι αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της, ε, ε, της Ρωσίας και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους Ρώσους αξιωματούχους που εκφράζει τις πιο επιθετικές πολεμικές βλέψεις κατά τη Δύσης από τότε που... Ε, ξεκίνησε η εισβολή μέχρι τώρα στην Ουκρανία. Ε, λέει λοιπόν, ρώτησε ο δημοσιογράφος το Μετβέδεφ, αν η χρήση οπλικών συστημάτων μακράς ακτίνας δράσης, δηλαδή μεγάλου βελληνικούς από τους Ουκρανούς, είναι ενδεχόμενο να οδηγήσει τη Ρωσία σε διαπραγματεύσεις με το Κίεβο. Ρωτάει δηλαδή ο δημοσιογράφος, εάν δεχτείτε πίεση, αν δηλαδή σας χτυπήσουν στα μετόπισθεν, και εξουδετερώσουν και τι εφεδρείε και τα πυρομαχικά σα, τα καύσιμά σα. Και δεχτείτε αυτή την πίεση. Θα καθίσετε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Το αποτέλεσμα θα είναι ακριβώ αντίθετο, απάντησε ο Μετβέντεφ. Σε σχόλια τα οποία δημοσίευσε η Φρίντριξον στο προφίλ της στην υπηρεσία ανταλλαγή αμέσων μηνυμάτων Telegram. Μόνο κάποιοι τρελοί από αυτού που υπάρχουν και είναι αρκετοί, τόσο στο Λευκό οίκο όσο και στο Καπιτόλιο, μπορούν να ισχυριστούν κάτι τέτοιο. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ένα νέο πύραυλο που θα διπλάσει άστινα ακτίνα δράση των βομβαρδισμών που πραγματοποιεί μέχρι τώρα η Ουκρανία έχει συμπεριληφθεί σε ένα πακέτο Αμερικανική στρατιωτική βοήθεια οικονομική αξία 2,175 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Άρα, όπω είπα πριν από λίγο, οι συζητήσει ε, στου κόλπου για παροχή μεγαλύτερων ε, μεγαλύτερου βεληνικού με οπλικών συστημάτων πυράβλων πιθανόν να έχουν καταλήξει. Και βλέπουμε την απάντηση. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Γιατί σας είπα ότι υπάρχουν στη Δύση και στις ΗΠΑ χθε είδαμε το, ε, το σχέδιο της, του Biden που διαχειρός CIA δόθηκε και στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Ε, είδαμε ότι υπάρχουν δύο τάσεις Άλλη και μάλιστα δυο τάσεις και τις έχει καθορισμένες. Το State Department, το πεντάγωνο, λέει να συνεχίσουμε τον εξοπλισμό μέχρι να καταβάλουμε τη Ρωσία. Ο Μάιντεν και το σύμβολος ασφάλειας λένε να μην συνεχιστεί ο πόλεμος γιατί υπάρχουν ζημιές όπως λέει και το RAND Corporation. Τώρα να δούμε τι λέει η γερμανική Welt, η εφημερίδα, σημαντική εφημερίδα. Τίτλος, προσέξτε, γιατί είναι σχεδόν αδύνατο να κερδίσει η Ουκρανία. Όσο πικρό κι αν είναι, η νίκη της Ουκρανίας γίνεται κάθε μέρα και λιγότερο πιθανή, σχολιάζει η εφημερίδα Βέλτ. Ο στρατός του Κιέβου ξεμένει από άνδρες και υλικό, ο εχθρός προσαρμόζεται καλύτερα και έχει στη διάθεσή του τεράστιες προμήθειες. Δεν είναι περίεργο που οι, διπλωματικοί, που οι δυτικοί διπλωμάτες μιλούν τώρα όλο και περισσότερο για κατάπαυση του πυρός. Στις αρχές του έτους, η Ουκρανία σκορπούσε αισιοδοξία στον τρομερό πόλεμο που έχει επιβληθεί στη χώρα από τη ρωσική επιθετικότητα εδώ και σχεδόν ένα χρόνο. Αυτή η χρονιά, δήλωσε ο επικεφαλή τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών κ. Μπουντάναθ, θα φέρει χαρά και νίκη. Αλλά πόσο ρεαλιστική είναι μια Ουκρανική νίκη, είναι σχεδόν αδύνατο η Ουκρανία να βγει νικήτρια από αυτόν τον πόλεμο. Σύμφωνα με τον ορισμό του Ουκρανού Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι, Νίκη σημαίνει την ανακατάληψη όλων των κατεχωμένων εδαφών συμπεριλαμβανομένη τη Κρυμαία. Αλλά αυτό είναι αδύνατο από την σημερινή οπτική γωνία και υπό τι δεδομένε συνθήκε, με τι οποίε εννοείται κυρίω η έλλειψη υποστήριξη από τη Δύση. Η Ρωσία κατέχει σήμερα περίπου το 18% του ουκρανικού εδάφου. Το, το ποσοστό αυτό είναι πιθανό να αυξηθεί παρά να μειωθεί στο μέλλον. Δυστυχώ. Ποιοι είναι οι λόγοι της, προβλέψης, της προβλέψιμης επιτυχίας της Ρωσίας. Πρώτον, στις συζητήσεις των τελευταίων εβδομάδων κατέστη τελικά σαφές ότι η ΕΠΑ, η Γερμανία και άλλοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ φοβούνται περισσότερο την εξάπλωση του πολέμου στο έδαφος του ΝΑΤΟ παρά την απειλή για τη δυτική ασφάλεια από τις εδαφικές κατακτήσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η λογική των δυτικών υπευθύνων λήψη αποφάσεων είναι η εξή. Όσο πιο πόλεμες φωνικές και ακριβείς γίνονται οι παραδόσεις όπλων, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος ενός δευτερογενούς αποτελέσματος. Η δύσκη, η δύση, πάσχει από ένα είδος αυτοαποτροπής και ως εκ τούτου υποστηρίζει την Ουκρανία μόνο με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην χρειαστεί να συνδικολογήσει αμέσως, αλλά κάποια στιγμή να συνδικολογήσει. Δεύτερον, η Ρωσία έχει καταστρέψει μέχρι στιγμής το 60 έως 70% των κρίσιμων υποδομών στην Ουκρανία. Δεν είναι προβλέψιμο όταν το Κίεβο θα παραλάβει επαρκή συστήματα αεράμινας όπως τα Iris T, NASAMS και Patriots από τη Δύση για να σταματήσει το ρωσικό όργιο καταστροφής. Αντιθέτως, οι πενιχρές παραδόσεις από τη Δύση μέχρι στιγμής αποτελούν μια εξωσιοδότηση για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις οι οποίες σύμφωνα με τον αρχηγό του Νορβηγικού Γενικού Επιτελείου Έρικ Κριστόφερσεν εξακολουθούν επίσης να διαθέτουν τεράστια προστάσια πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών. Όμω η Ουκρανία θα είναι όλο και λιγότερο σε θέση να επισκευάσει τι κατεστραμμένε υποδομέ, τα υλικά γι' αυτό λιγοστεύουν και θα πρέπει να, να προμηθεύονται από τη Ρωσία. Χωρί επαρκή ενέργεια, ωστόσο, θα είναι όλο και πιο δύσκολο να τροφοδοτηθεί ο πληθυσμό. Επιπλέον, η ουκρανική αμυντική βιομηχανία χρειάζεται επιγόντως ηλεκτρική ενέργεια. Τρίτον, ο ρωσικός στρατός προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα δυτικά όπλα ακριβίας με μαζικότητα και μπορεί να αντλήσει επαρκείς πόρους για να το κάνει. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στον τομέα των αρμάτων μάχης. Σύμφωνα με την δεξαμενή σκέψη International Institute for Strategic Studies με έδρα το Λονδίνο, η Ρωσία θα έχει σύντομα στη διάθεσή τη περισσότερα από 4.000 άρματα μάχη για να, έτοιμα για να τα αναπτύξει, μια συντριπτική μάζα που όχι μόνο αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τα δυτικά άρματα μάχης Λέοπαρτ, αλλά θέτει τη Ρωσία σε θέση να περάσει στην επίθεση ανα πάσα στιγμή. Τέταρτον, η Ουκρανία ξεμένει από στρατιώτε όσο διαρκεί ο πόλεμος. Βρίσκεται ήδη, ανάλογα με το πώς βλέπει κανείς, τουλάχιστον στο 8ο κύμα κινητοποίηση, επιστράτευση δηλαδή, με άντρε άνω των 60 ετών να στέλνονται πλέον στο μέτωπο. Η Ρωσία, από την άλλη πλευρά, θα καλέσει σύντομα άλλε 200.000 άνδρες και φέρεται ότι θα μπορούσαν να ακολουθήσουν έω και 500.000 στρατιώτε το καλοκαίρι. Η Μόσχα έχει δυναμικό κινητοποίηση περίπου 30 εκατομμυρίων ανθρώπων. Και ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση στο θέατρο του πολέμου, ενώ η Δύση, καλά παρατηρημένη στο πρόσωπο του καγκελάριου Όλαφ Σόλτ, σπαρταρά συνεχώ και διστάσει να τηρήσει τη δική τη υπόσχεση να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα για την Ουκρανία. Το Κίεβο χάνει χρόνο για να βγει επιτέλου από τον πόλεμο θέσεων και να περάσει την αντεπίθεση. Τα ρωσικά στρατεύματα χρησιμοποιούν αυτό το διάστημα για να σκάψουν, να δημιουργήσουν ναρκοπαίδια, να επεκτείνουν τι θέσει του, να φέρουν νέε εφεδρικέ δυνάμει και νέο πολεμικό υλικό ώστε να είναι καλύτερα εξοπλισμένα για επίθεση εναντίον των Ουκρανών, αλλά και για άμυνα την άνοιξη, σε περίπτωση που επιτεθούν οι Ουκρανοί. Με τις υποσχεθήσεις παραδόσεις αρμάτων μάχης, η Ουκρανία είχε ζητήσει 300 και λαμβάνει μόνο περίπου 130 άρματα, η Ουκρανία πιθανόν να μην είναι σε θέση να εξαπολύσει επιτυχής αντεπιθέσεις αντιπραθ... στην Κρεμίνα και κυρίως στη Ζαπορίζια, για να αποκόψει τον ανεφοδιασμό των ρωσικών στρατευμάτων στην Κρεμία. Το έχουμε πει ότι ο κυρίω αντικειμενικό σκοπό τη Ουκρανία με τι αντιπιθέσει δεν θα είναι στον Ντομπά. Θα είναι στη Ζαπορίζια για να βγει στην Αζωφική θάλασσα, στη Μεότιδα Λίμνη και να κόψει στα δύο το μέτωπο και να αποκλείσει την Κρυμαία. Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο επειδή για μια επιτυχή επίθεση με τάγκ προ την Κρυμαία η Ουκρανία θα χρειαζόταν επίση πυράβλου μικρού βελληνικού με μεγαλύτερο βελληνικέ ατακρεμέ. Περισσότερα τεθρακισμένα οχήματα μεταφορά προσωπικού, 100 υποσχέθηκαν, 500 με 600 ζήτησε το Κίεβο. Περισσότερα συστήματα πυροβολικού, 70 υποσχέθηκαν, 500 ζήτησε και μαχητικά αεροσκάφη, 0 υποσχέθηκαν, 180 ζητήθηκαν. Το Κίεβο δεν έχει πλέον χρόνο και η Δύση παρακολουθεί. Υπό το φόβο μήπως περάσουν τις κόκκινες γραμμές που έχει θέσει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, η Ευρώπη και η ΗΠΑ δεν κάνουν επίση τίποτα για να διακόψουν τι ρωσικέ δορυφορικές επικοινωνίε, κάτι που θα μείωνε σημαντικά τι επιθετικέ δυνατότητε τη Μόσχας. Η διεθνή κοινότητα κάνει πολλά για να στηρίξει την Ουκρανία. Αλλά εξακολουθεί να είναι πιο λίγα για να μπορέσει το Κίεβο να διεκδικήσει την όμιμη αξίωσή του για εδαφική ακαιρεότητα. Μπορεί κανεί να υποψιαστεί μόνο υπολογισμό πίσω από αυτό, ότι κάτι κρύβει, ότι η Δύση δεν το κάνει γιατί κάτι υπολογίζει, κάτι φοβάται. Όποιο συνομιλεί με δυτικού διπλωμάτε, ακούει όλο και πιο συχνά για φόβο κλιμάκωση, ανησυχία για πολεμική κόπωση στι δημοκρατικέ κοινωνίε και ελπίδε για γρήγορη κατάπαυση του πυρό. Και είναι ακριβώ αυτή η γρήγορη κατάπαυση του πυρό στην οποία καταλήγει τώρα η δέσμευση τη Δύση, σιωπηρά φυσικά. Το αποτέλεσμα θα είναι μια ακροτηριασμένη Ουκρανία. Πέμπτον και τελευταίον. Η Ρωσία είναι πιθανό να βγει από, αυτόν τον πόλεμο όχι μόνο ως στρατιωτικός νικητής με εδαφικά κέρδη για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, αλλά και ως πολιτικός νικητής. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Μελετών της Βιέννης, η οικονομική ανάκαμψη της Ουκρανίας θα είναι σημαντικά πιο δύσκολη από ό,τι προβλέπει το Εθνικό Συμβούλιο για την Ανασυγκρότηση της Ουκρανίας. Η ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι πιθανό να αποκλειστεί για το ορατό μέλλον μετά την κατάπαυση του πυρός. Η τι ελληνικέ διαπραγματεύσει ενώ η ένταξη τη Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαρκέσει στην καλύτερη περίπτωση πολύ περισσότερο χρόνο από ότι απαιτεί σήμερα το Κίεβο. Εδώ δεν έχω να κάνω σχόλιο, σα αφήνω να ε, σχολιάσετε εσεί. Απλά σήμερα είχα συζήτηση με έναν άνθρωπο που παρατηρεί τα γεγονότα και μου είπε μήπως εξέφρασε την. Ε, την αμφιβολία ότι αυτός ο πόλεμος είναι αυτό που βλέπουμε. Θεωρεί ότι υπάρχει κάτι άλλο. Τον ρώτησα τι εννοείς και μου είπε για παράδειγμα λέει γιατί η Ρωσία που έχει τις δυνατότητες δεν καταρρύπτει ορισμένους δορυφόρους γιατί χωρίς τους δορυφόρους η Ουκρανία και όσοι βρίσκονται πίσω τους δεν θα μπορούσαν να τις, κάνουν, να τις, προκαλέσουν αυτές τις ζημιές. Εδώ βλέπω λοιπόν πάλι στη ΒΕΛ ότι θα μπορούσε η Δύση να κόψει τι δορυφορικέ επικοινωνίε. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Ή με παρεμβολέ ή και να ρίξουν και μερικού δορυφόρου. Το σκέφτηκα. Αυτό σήμερα έγινε το πρωί αυτή η συζήτηση. Το σκέφτηκα και θεώρησα ότι σκόπιμα ούτε η μία πλευρά ούτε η άλλη, Αμερικανή και Ρωσία, δεν θέλουν να μεταφέρουν τον πόλεμο στο διάστημα. Γιατί? Διότι αν μεταφερθεί ο πόλεμο στο διάστημα και με δεδομένο ότι η λειτουργία ολόκληρων στρατών, κοινωνιών, τη οικονομία στηρίζεται και στι δορυφορικέ επικοινωνίε, χωρίς αυτές πιθανόν να πάμε σε, μια, σε ένα παγκόσμιο χάος. Απλά το ανέφερα αυτό, δεν το ξέρω το θέμα, έκανα μερικές σκέψεις και θεώρησα καλό να το αναφέρω, μια που το λέει μέσα και η Βέλ στο άρθρο που διαβάσαμε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας τώρα. Το επόμενο θέμα είναι η Κύπρος. Ξέρετε, έχουμε εκλογές στην Κύπρο Εύχομαι να βγει το καλύτερο. Είπαμε δεν παίρνουμε μέρο ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Κύπρο υπέρ του ενό ή του άλλου. Είναι γνωστό, το έχουμε πει εδώ ότι είμαι κατά τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Είμαι υπέρ τη συνεννόηση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων για ένα ενιαίο κράτο. Όλοι να επιστρέψουν στι περιουσίε του χωρί εξωτερικέ δυνάμει και νταβατζίδε να μπορέσει να είναι η Κυπριακή Δημοκρατία ένα κανονικό κράτο. Ούτε διζωνικέ δικαινοτικέ που έχουν το σπόρο του ρατσισμού μέσα και του apartheid ούτε ομοσπονδίε περίεργε, ούτε σχέδια ανάν, ούτε συνομοσπονδίε, ούτε φυσικά προσάρτηση κατεχομένων ή ανεξάρτητο κράτο. Οι τρει που διεκδικούν με αξιώσει, αν και ο Χρυστοδουλίδη κάτι πήγε να πει για τη διζωνική δικαινοτική, ότι δεν. Αυτό που έχει την πιο καθαρή θέση για τη διζωνική δεν είναι, και άλλοι, αλλά βασικά ο Κολοκασίδης είναι αυτός που εν πάση περιπτώσει δεν ανακατευόμαστε ας ψηφίσουν οι ψηφοφόροι της Κυπριακής Δημοκρατίας ελεύθερα το καλύτερο για την Κύπρο ευχόμαστε. Απλά να δούμε τι λέει στο άρθρο γνώμης ο Φιλελεύθερος για τον κίνδυνο της αναγνώρισης του ψευδοκράτος γιατί είπαμε ότι υπάρχουν πληροφορίες και τώρα βλέπω και άλλα δημοσιεύματα ότι υπάρχει κίνδυνο δημοψηφίσματος στα κατεχόμενα και μετά προσάρτησή τους στην Τουρκία. Θα έχει κόστο διπλωματικό για την Τουρκία αυτό, δεν ξέρω αν θέλει κάτι τέτοιο τώρα η Τουρκία που είναι σδρυμωγμένη ε, στη Δύση. Υπαρκτός ο κίνδυνος αναγνώρισης των κατηχωμένων. Η κατοχική Τουρκία την τελευταία περίοδο αναπτύσσει πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση του ψευδοκράτους με στόχο την αναγνώρισή του. Είναι αυτός ο τουρκικός στόχος εφικτός. Σήμερα δεν είναι καθώ μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργήσει σοβαρέ αναταράξει διεθνώ. Θα ανοίξει εμπολή στον ασκό του αιώλου, θα δημιουργηθεί προηγούμενο. Αλλά τούτο δεν σημαίνει πω δεν μπορεί να γίνει. Ω εκ τούτου, οφείλουμε να παρακολουθούμε συνεχώ τι εξελίξει, να είμαστε ω Ελληνισμό συνεχώ στην πρίζα. Έτσι λέει τη λέξη αυτή. Δεν πρέπει να θεωρείται τυχαίο το γεγονό ότι ο Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν προσφωνώντας τον περασμένο Σεπτέμβριο τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ΕΕ, προέβησε έκκληση για αναγνώριση του ψευδοκράτους. Προσέξτε, μέσα στον Οργανισμό Ηνωμένων ΕΕ, Εθνών, όπου υπάρχουν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που μιλούν για αποχώρηση στρατευμάτων, για να διάλυση του ψευδοκράτους, για... πήγε εκεί που γράφεται το Διεθνές Δίκαιο να πει νομιμοποιήστε την παρανομία που συνεχίζουμε να κάνουμε. Αυτό είναι το θράσος των Τούρκων επέλεξε το βήμα του Διεθνού Οργανισμού για να ζητήσει από τα κράτη-μέλη να παραβιάσουν αποφάσει του ΟΗΕ. Να ζητήσει την αναγνώριση μια αποσχιστική οντότητα που έχει καταδικαστεί επανειλημμένα με αποφάσει ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλεία του ΟΗΕ, που οι αποφάσει και τα ψηφίσματα αποτελούν μέρο του διεθνού δικαίου του Συμβουλίου Ασφαλεία. Παράγει δίκαιο. Είναι σαφέ πω για την Άγκυρα το θέμα τη αναγνώριση του ψευδοκράτου είναι ψηλά στι προτεραιότητε. Είναι ξεκάθαρο πως πρόκειται για κρατική πολιτική της κατοχικής δύναμης. Τούτο συνάγεται από τις αποφάσεις του Πανίσχυρου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας, αλλά προκύπτει και από τις δημόσιες τοποθετήσεις Τούρκων αξιωματούχων. Περαιτέρω αυτό φαίνεται και από τις κινήσεις και ενέργειες, οι οποίες γίνονται σε πολλά επίπεδα και σε πολλά πεδία. Παρακολουθήσαμε τη συμμετοχή του, καθε... του κατοχικού καθεστώτος στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών, και την κινητικότητα που αναπτύσσεται την τελευταία περίοδο στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας. Όπως έγινε γνωστό, επίκειται σύνοδος του ανατέρου οργανισμού σε διάφορα επίπεδα και σε αυτές θα παραστούν εκπρόσωποι του ψευδοκράτους. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε πως πρόκειται για μία άκρο αρνητική εξέλιξη η απόφαση του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών να δεχθεί το ψευδοκράτος όχι ως κράτος αλλά ως οντότητα. Δεν χρειάζεται να σημειώσουμε πως και τα όσα διαδραματίζονται στην Ισλαμική, στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας είναι άκρο ανησυχητικά. Προφανώ δεν επίκειται αναγνώριση του ψευδοκράτου άμεσα, αλλά γίνονται βήματα τα οποία κανεί δεν μπορεί να υποβαθμίσει. Χρειάζεται η Λευκοσία να βρίσκεται συνεχώ σε εγρήγορση, καθώ είναι προφανέ πω η κατοχική δύναμη βαθμιδών χτίζει, προωθεί του στόχου τη. Άλλωστε έχουμε παρακολουθήσει επισκέψεις ξένων αξιωματούχων στα κατεχόμενα, αλλά και προσκλήσεις, οι οποίες απευθύνονται από φιλικές στην άγκυρα κυβερνήσεις προς αξιωματούχους του παράνομου κατοχικού καθεστώτος. Εάν όλα αυτά δεν είναι ανησυχητικά, τότε τι είναι. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, το Υπουργείο Εξωτερικών, θα ενεργοποιήσει δυνάμεις και θα αξιοποιήσει κάθε εργαλείο που διαθέτει, για παράδειγμα την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να αποτρέψει τους τουρκικούς σχεδιασμούς. Εδώ βλέπω ότι η, ε, ο Φιλελεύθερος αποφεύγει να αναφερθεί στο Ελληνικό Υπουργείο Ιστορικών. Γιατί το Ελληνικό Υπουργείο Ιστορικών δεν πρέπει να κινητοποιηθεί. Έχετε ακούσει εσείς να είναι στην ατζέντα μας, με εξαίρεση ορισμένες φορές κάποιες αναφορές, συνεχώς στο θέμα το θέμα του Κυπριακού. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Ένα από τα πιο περίεργα πράγματα είναι αυτό το μπαλόνι που το είδαμε πάνω από την πολιτεία Μοντάνα, βρίσκεται βορειοδυτικά εκεί προς τα σύνορα με τον Καναδά. Ένα τεράστιο μπαλόνι, σαν ήλιος ή σαν φεγγάρι ο λόγιο μου μοιάζει, κινέζικο. Μάλιστα λέγεται ότι κινείται με ε, την... Ε, με προγραμματισμό δεν είναι χειριζόμενο από την Κίνα, με έξυπνη δηλαδή νοημοσύνη, πώς το λένε, με τεχνητή νοημοσύνη. Ε, οι Κινέζοι λένε δύο πράγματα, γιατί δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα, θα δούμε μετά. Οι Κινέζοι λένε ότι πρόκειται για ένα ε, σύστημα, που το έχουν μέσα, ένα αερόστατο στην ουσία, το οποίο... Ε, μελετά τα μετεωρολογικά δεδομένα. Οι Αμερικανοί λένε α, το οποίο μάλιστα λέει ατυχώς έφυγε από τον έλεγχό μας και πήγε πάνω από τον εναέριο χώρο της Αμερικής. Πριν πάει στον εναέριο χώρο της Αμερικής ήταν το Καναδά, πάνω στο πόσες μέρες πάνω από τον εναέριο χώρο του Καναδά δεν ξέρω, δεν είδα κάποια αντίδραση από τον Καναδά. Τώρα που μπήκε στον, πάνω από την πολιτεία της Μοντάνα εκεί είχαμε την, το μεγάλο πρόβλημα. Λέει λοιπόν δύο πράγματα: Δεν είναι κατασκοπικό, είναι μετεωρολογικό σταθμό υπτάμενο και δεύτερον ότι έγινε ατυχώ έφυγε από τον έλεγχό μα και βρίσκεται εκεί. Οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική διάβασα ότι είναι με το κουμπί στο χέρι ο Biden να δώσει εντολή να το καταρρύψουν. Και όλα αυτά γίνονται Λίγες μέρες πριν την επίσκεψη του Βάιντεν στο Πεκίνο. Και μια μέρα, δύο, πριν την επίσκεψη προγραμματισμένη του Blinken στην ε, στο Πεκίνο. Προφανώς θα πήγαινε στο Πεκίνο για να προετοιμάσει την ατζέντα, να διαβουλευθεί με τους Κινέζους για την ατζέντα της επίσκεψης Μπλίνγκεν, ε, Biden. Βλέπουμε όμως εξαιτίας αυτής της κρίσης που προέκυψε ότι ο Blinken ακύρωσε μεν το ταξίδι του στο Πεκίνο, πλην όμως άφησε τους διάβλους ανοιχτούς για επικοινωνία με τους ε, Κινέζους. Είδαμε και μία ε, ε, ανακοίνωση από τον ΟΗΕ που είπε ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και κάλεσε σε τις δύο πλευρές ε, ε, να, τη, να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους. Οι ΗΠΑ της Αμερικής πάντως δεν καταρρίπτουν το, το υπτάμενο αντικείμενο και αυτές περιορίζονται στο να πούν ότι παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο με την υπέρ του, ε, αυτού του μπαλονιού ε, πάνω από τις ΗΠΑ είναι ένα θέμα λοιπόν που ναι προκάλεσε ένταση θα έλεγα είναι και πρωτοφανέ. γιατί δεν είναι αεροπλάνο δεν είναι μία επανδρομένα αεροσκάφη είναι ένα αερόστατο στην ουσία. Τώρα, εάν συλλέγει πληροφορίες, είδα μάλιστα κάποιους χάρτες αμερικανικούς που έδειχνε που είναι οι αεροπορικές βάσεις, μήπως κατοπτεύει αυτές τις αεροπορικές βάσεις. Επίσης υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε Ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτού του μπαλονίου σε σχέση με του κατασκουπευτικού δορυφόρου. Εν επειδή είναι ένα πρωτόγνωρο θέμα και επειδή οι σχέσει Αμερική-Κίνα είναι πλέον το κύριο ζητούμενο για όλη την ανθρωπότητα, σα θυμίζω τι είπε χθε, στη χθεσινή εκπομπή, τι είπε ο διοικητή τη Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, τη CIA, μιλώντα στο Πανεπιστήμιο George Town. Είπε ότι ο ανταγωνισμός μας με την Κίνα είναι σε όλα τα επίπεδα. Στο οικονομικό, το πολιτικό, το πολιτισμικό, το ιδεολογικό, το ενεργειακό και το στρατιωτικό. Και μάλιστα ένας ανταγωνισμός, ο οποίος είναι πιο έντονος σε σχέση με αυτόν που είχαν οι ΗΠΑ με τη Σοβιετική Ένωση. Άρα η απειλή είναι μεγαλύτερη. Σε μια τέτοια στιγμή λοιπόν, και ενώ Αναμενόταν η επίσκεψη πρώτα του Μπλίνκεν και μετά του κυρίου Μπάιντεν στο Πεκίνο. ήρθε αυτό το επεισόδιο. Να δούμε πώ θα ε, καταλήξει. Να ξαναθυμίσουμε πάντω ότι στην ίδια ομιλία του ο κύριο Μπέρν, ο διοικητή τη CIA στο George είπε ότι με βάση πληροφορίε που έχουμε, δεν το έκρυψε ο άνθρωπο, το Γενικό Επιτελείο Εθνική Άμυνα τη Κίνα έχει δώσει οδηγία, εντολή στι ένοπλε δυνάμει να προετοιμαστούν για εισβολή στην Ταϊβάν η οποία είναι δυνατόν να συμβεί μέχρι το 2027 είπε δεν λέω ότι θα συμβεί αλλά τέτοιες οδηγίες έχουν δοθεί είναι τεράστιο το ζήτημα λοιπόν θεωρώ ότι ότι πρέπει να στρέψουμε τα βλέμματά μας σε αυτή την πλευρά να δούμε πως θα εξελιχθούν τα πράγματα και να πάμε στο επόμενο θέμα μας τι να πούμε τώρα έχετε ακούσει την το όνομα Γκοτσεντέλσεφ. Γκοτσεντέλσεφ ονόμαζαν και το Άνω ευρωκόπι. Το κάτω ευρωκόπι είναι η πατρίδα, η πατρίδα του ε, του πλέον ε, σμιναγού, ε, Ευστάθιου Τσιτλακίδη που τον θάψαμε χθε στο χωριό Γρανίτης της Δράμας. Είναι το χωριό Γρανίτης το οποίο βρίσκεται στον Αφιένα, ε, είναι το φαλακρό, όρο όρος της μετάβασης από τη δράμα στο υψίπεδο του κάτω νευροκοπίου. Κάποια στιγμή το είχα ως διοικητή υπό την ευθύνη μου το υψίπεδο του κάτω νευροκοπίου. Το έχω επισκεφθεί άπερες φορές, ήμουν συνεχώ εκεί όταν υπηρετούσα στις Σέρες. Εν πάση στον Αφιένα λοιπόν βρίσκεται το χωριό Γρανίτης, αλλά ε, ανήκει στον Δήμο Νευροκοπίου. Το κάτω νευροκόπι βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια, το άνω Νευροκόπη έχει μείνει στη βουλγαρική ε, επικράτεια. Αυτό ονομάστηκε Γκοτσεντέλτσεφ για ένα διάστημα. Τώρα νομίζω πάλι Νευροκόπη το λένε. Γιατί, ποιο ήταν ο Γκοτσεντέλτσεφ, Ο Γκοτσεντέλτσεφ ήταν ένα Βούλγαρο, προσέξτε, ο οποίο γεννήθηκε στο Κιλκή. σημειωτών ότι στο Κιλκή υπήρχε, στο νομό Κιλκή υπήρχαν αρκετά χωριά με βουλγαρικό πληθυσμό μέχρι το 1919, τη συνθήκη του Νευγή που έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών. Και αναχώρησαν εθελουσίω όλοι. Από το νόμο Κυρκή έφυγαν όλοι πιθανότατα λόγω του Γκοτσεντέλτσεφ. Γιατί από, από γειτονικού νομούς κάποιοι άνθρωποι που μιλούσαν βουλγαρικά παρέμειναν. Γιατί είπαν: Εμεί θεωρούμε τον εαυτό μα Έλληνα. Από το Κυρκή έφυγαν όλοι. Δεν υπάρχει σλαβόφωνο χωριό στο νόμο Κυρκή, με εξαίρεση κάποια χωριά εκεί στη Γουμένισσα. Αλλά βασικά ο νόμο Κυρκή δεν έχει. Ο Γκοτσεντέλτσεφ λοιπόν ήταν ο. Μια προσωπικότητα ιστορική για τους Βούλγαρους, για τους Βούλγαρους προσέξτε, ο οποίος ίδρυσε, ήταν από τους ίδρυτές ηγετική φυσιογνωμία, ήταν, γεννήθηκε επαναλαμβάνω στις 4 Φεβρουαρίου του 1872 και πέθανε στις καρδιές Σερών στις 4 Μαΐου του 1903, στη διάρκεια δηλαδή του Μακεδονικού πολέμου, τον Μακεδονικό αγώνα. Ε, υπήρχε σημαντικό επαναστατικό πρόσωπο της τουρκοκρατούμενης Μακεδονίας και Θράκης, βούλγαρος επαναστάτης που πολέμησε εναντίον των Τούρκων στη Μακεδονία και τη Θράκη. Ήταν ένας από τους ηγέτες της γνωστής σήμερα ως Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση, ΕΜΕΟ, μια παραστρατιωτική οργάνωση που δρούσε στα ευρωπαϊκά εδάφη τη Αυτοκρατορία στο τέλο του 19ου και τι αρχέ του 20ου αιώνα. Η οργάνωση στην οποία υπήρξε ιδρυτικό στέλεχο ονομαζόταν αρχικά, προσέξτε, Βουλγαρική Μακεδονο-Αδριανοπολίτικη Επαναστατική Επιτροπή και αργότερα μετονομάστηκε σε Μυστική Μακεδονο-Αδριανοπολίτικη Επαναστατική Οργάνωση. Λοιπόν, ακούστε, τι, αυτή η οργάνωση, Βούλγαρος ήταν ο άνθρωπος, το έλεγε, το, όλοι τον γνώριζαν ως Βούλγαρο και η αναφορά σε μακεδονο Αδριανοπολίτικη, είχε γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Γιατί σε αυτέ τι περιοχέ οι Βούλγαροι θεωρούσαν ότι, κατοικού, ότι κατοικούσαν βουλγαρικά, βουλγαρικοί πληθυσμοί. Και ήταν, δεν είπε γενικώ όπω ο, ο Ρίγα να απελευθερώσουμε όλου του υπόδουλου. Όχι, όχι. Του Ζουγάρου. Έπεσε το παιχνίδι του άνθρωπο. Εν πάση περιπτώσει, όταν σκοτώθηκε ο Ντέλτσεφ, ήταν όντω έγινε ήρωας για του Βουλγάρου. Ε, και είπαμε, προσέξτε τί, λίγο την ιστορία του και στη συνέχεια θα σας πάω σε κάτι πολύ σημαντικό. Έπειτα από τη λήξη του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου του 1913, οι περισσότεροι Βούλγαροι κάτοικοι της πόλης του Κιλκής, ε, μαζί με την οικογένεια Ντέλτσεφ, έφυγαν κατά την εθελοντική αλλαγή των πληθυσμών στη Βουλγαρία. Η εθελοντική έγινε με τη συνθήκη του Νεηγή του 1919. Η συνθήκη του Νεγίου ήταν η συνθήκη ειρήνη μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και τη Βουλγαρία που ήταν ετημένη. Τάθηκε αρχικά στι αλλά αργότερα κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η Βουλγαρία είχε προσωρινά τον έλεγχο τη περιοχή, τα λείψανα του Ντέλτσεφ μεταφέρθηκαν στη Σόφια, όπου παρέμειναν μέχρι τα μέσα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εδώ είναι το ενδιαφέρον. Στη διάρκεια τη κατοχή, η περιοχή κατελήφθηκε πάνω από του Βουλγάρου και ο τάφος του Γκότσε Ντέλτσεφ στι καριέ αποκαταστάθηκε. Μετά το 1944. Η πολιτική της Βουλγαρίας σε σχέση με το μακεδονικό ζήτημα άλλαξε ενώ μέχρι τότε έλεγε είναι βουλγαρική υπόθεση, άλλαξε στο πλαίσιο του νέου κομμουνιστικού καθεστώτος της Βουλγαρίας, η οποία είχε δεσμευτεί προς την κομμουνιστική διεθνή για στήριξη της πολιτικής ανάπτυξης μιας ξεχωριστής εθνικής σλαβομακεδονικής συνείδησης. Αρχικά ο Ντέλτσεφ ανακηρύθηκε από τον Λάζαρο Κολισεύσκη, κομμουνιστική, κομμουνιστή ηγέτη της νεοσύστατης τότε Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, ως ένας Βούλγαρο χωρί σημαντικό ρόλο στους απελευθερωτικούς αγώνες. Στις 10 Οκτωβρίου του 1946, έπειτα από την πίωση της Μόσχας, τα λείψανα του Ντέλτσεφ μεταφέρθηκαν στα Σκόπια και τοποθετήθηκαν σε μαρμάρινη σαρκοφάγο στο προάβλιο της Εκκλησίας της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, όπου παραμένουν μέχρι σήμερα. Το 1948 η Βουλγαρία επέστρεψε σταδιακά στην προηγούμενη άποψη, ότι οι Σλαβομακεδόνες είναι εθνικά Βούλγαροι. Δηλαδή εκεί οι κομμουνιστές παρέσαιναν λίγο τους Βούλγαρους για να δεχθούν ξεχωριστή μακεδονική εθνική αλλά σιγά σιγά οι βούλγαροι ξαναγύρισαν στην αρχική του θέση. Δεν υπάρχουν Μακεδόνε. Βούλγαροι είναι οι άνθρωποι. Προσέξτε, η δική μα ακόμα εκεί είναι. Ο συνήθω είναι αυτό που λέμε. Νωρί κοιμόμαστε και αργά ξυπνάμε. Νωρί κοιμόμαστε και αργά ξυπνάμε, όπω έλεγε η συγχωρημένη μάνα μου. Λοιπόν. Το 1948 λοιπόν η Βουλγαρία επέστρεψε σταδιακά στην προηγούμενη άποψη ότι οι Σλαβομακεδόνες είναι εθνικά Βουλγαροί. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε γλώσσα μακεδονική, ούτε ταυτότητα μακεδονική. Η Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας με αναφορές στον Τέλτσεφ ως ηρωική προσωπικότητα προσπάθησε να καλλιεργήσει την εθνική συνείδηση στους κατοίκους της περιοχής αυτής της επαρχίας, Ανακηρύσσοντα τον Εθνικό Ηρώα και Σλαβομακεδόνα αυτονομιστή. Ψέμα! Στα σχολικά εγχειρίδια και σε αρκετά ιστορικά βιβλία στη σύγχρονη Βόρεια Μακεδονία, στα Σκόπια δηλαδή, υπάρχουν αναφορέ για βουλγαρική εμπλοκή στο θάνατό του. Δηλαδή τον σκότωσαν οι Βούλγαροι. Προσέξτε τώρα. Σήμερα ήταν η επέτειο στο θάνατό του. Και είχαμε, α πούμε, κάποιο είδο επεισόδια μεταξύ των Σκοπιανών και των Βουλγάρων. Οι Βούλγαροι ζήτησαν να μεταβούν επίσημη αντιπροσωπεία και να καταθέσουν στο στεφάνι και διαβάζω τώρα άλλη έκπληξη. Το βουλγαρικό ραδιόφωνο έχει σελίδα στα ελληνικά και με ωραία ελληνικά γράφουν μάλιστα. Και αναρωτιέμαι, εμείς έχουμε σελίδα στα βουλγάρικα ή στα σκοπιανά για να λέμε τις απόψεις μας, δεν να κάνουμε προπαγάνδα. Να έχουν οι άνθρωποι να διαβάζουν, λέει τι γίνεται στην Ελλάδα. Ας διαβάσουμε τι λένε οι Έλληνες στα βουλγάρικα. Έχουμε. Άμα ξέρει κανά, μου πει. Γιατί έχω δει κάποιου τύπου οι οποίοι μόνο χρήματα παίρνουν, υποτίθεται ότι κάνουν βαλκανική πολιτική. Λοιπόν, για δέτε, να δούμε λοιπόν τι λένε. Καταρχά, ε, ε, από ό,τι διάβασα στο βουλγαρικό ραδιόφωνο, στη σελίδα του στα ελληνικά, λέει ότι του άφησαν τέσσερι ώρε, λέει, του Βουλγάρου για να οριμάσουν έτσι στα σύνορα και μετά του άφησαν. Λέει. Η Βουλγαρία και τα Σκόπια. Θα πω τι λέξει που χρησιμοποιεί. Η Βουλγαρία και η Βόρεια Μακεδονία γιορτάζουν με εξαιρετικά μέτρα ασφάλεια την 151η επέτειο από τη γέννηση του Γκοτσεντέτσεφ. Συγγνώμη. Λάθο. Ιδεολόγου των αγώνων για την απελευθέρωση τη Μακεδονία και τη Ανατολική Θράκη υπό Οθωμανική κυριαρχία. Έχει ενισχυθεί τη Μακεδονία υπό τη γεωγραφική έννοια. Έχει ενισχυθεί, λέει ο Βούλγαρο, έτσι, προσέξτε έχει ενισχυθεί η αστυνομική παρουσία γύρω από την εκκλησία στα Σκόπια, όπου φυλάσσονται τα αλήψανα του Βούλγαρο Επαναστάτη, με σκοπό να αποτραπούν συμπλοκέ μεταξύ Μακεδόνων και Βουλγάρων. Λέει, ο Βουλγαρικό λέει Μακεδόν, έτσι. Σύμφωνα με τον υπηρεσιακό υπουργό εσωτερικών Ιβάν Ντεμερτζίεφ, 100-150 Βούλγαροι πολίτε περίπου αναμένεται να φτάσουν στα Σκόπια. Υπάρχουν στοιχεία για παρεμπόδιση τη εισόδου Βουλγάρων πολιτών στη χώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι συστηματική, σχολίασε ο Υπουργό, ο οποίο είναι μέρο τη βουλγαρική αντιπροσωπεία. Ο ίδιο συμπλήρωσε ότι έχει εκπονηθεί απογορευτική λίστα με ονόματα συμπατριωτών μα, αλλά δεν είναι μεγάλη. Οι Σκοπιανοί δηλαδή, κάποιου λένε κόκκινο, δεν περνά. Στον εορτασμό θα παραδεθούν ο πρόεδρο των Σκοπιανών Στέβο Πεντάροφσκι και ο πρωθυπουργό τη Βόρεια Μακεδονία Δίμηταρ Κοβάτσεφσκι. Επίζω πολύ ότι την επόμενη φορά θα καταθέσουμε μαζί λουλούδια στον τάφο του Κότσεντέλσεφ, σχολίασε ο Βούλγαρο Υπουργό Εσωτερικών. Ο ίδιο είπε επίση ότι πρότεινε αυτό να συμβεί σήμερα, αλλά δεν συνάντησε κατανόηση από την άλλη πλευρά. Αυτό ήταν η ανταπόκριση η πρωινή. Το μεσημέρι είπε, τέσσερι ώρε άφησαν να περιμένουν του Βουλγάρου στα σύνορα. Λοιπόν, αυτά για να δούμε ότι συνεχίζεται η ιστορία. Κρατήστε ότι οι Βούλγαροι παρασύρθηκαν και αυτοί από την κομμουνιστική διεθνή, αλλά το 1948-49 ξαναγύρισαν στην εθνική του θέση. Δεν υπάρχουν Μακεδόνε, δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα, την οποία τη διατηρούν μέχρι σήμερα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μα. Λοιπόν, ο Τζο Μπόλτον έχει δώσει μία συνέντευξη ε, στην ε, τηλεόραση του Sky, Την οποία την έχουμε απομαγνητοφωνημένη. Έχει ενδιαφέρον να την ακούσουμε. Δεν λέω ότι η θέση του Τζομ Μπόλτον είναι η θέση των ΗΠΑ. Όχι. Ο άνθρωπο έχει τη δική του θέση, έχει πίσω του και μια ομάδα διανοημένων που του εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο. Το γεγονό όμω ότι διατέλεσε και εκπρόσωπο, τον είπα στον ΟΗΕ, αν δεν κάνω λάθο, αλλά σίγουρα και σύμβολο ασφάλεια στο Λευκό κο, ε, μα επιτρέπει να πούμε ότι έχει βαρύτητα η άποψή του. Κύριε Πρέσβη, ο, ο πρόεδρο Ορτογάν κατέστησε σαφέ ότι θα εμποδίσει την ένταξη τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Σε ένα από τα άρθρα σα υποστηρίζετε ότι η συμμαχία θα πρέπει να αφαιρέσει την ιδιότητα του μέλου από την άγκυρα στο τετράγωνο, εξεντάζοντα την αποβολή τη. Πιστεύετε ότι η Τουρκία αποσταθεροποιεί τη συμμαχία. Απάντηση. Πιστεύω ότι η Τουρκία υπό τον πρόεδρο Ερντογάν σίγουρα αποσταθεροποιεί τη συμμαχία. Και υπάρχει μια μακρά λίστα με κινήσει που έχει κάνει η κυβέρνηση Ερντογάν, ξεκινώντα κατά την άποψή μου με την αγορά του ρωσικού αεράμινας S-300. Οι S400 εξοδετερώνουν τα άλλα συστήματα αεράμινα του ΝΑΤΟ. Αδρανοποιούν την ικανότητα των F-35 να είναι αόρατα, μέρο του οποίου είχαμε στην πραγματικότητα συμφωνήσει ότι θα κατασκευάσει η Τουρκία το αεροσκάφο. Τώρα αυτό δεν ισχύει. Αλλά όταν προσθέτει σε αυτέ τι καταστάσει το απαράδεκτο μπλοκάρισμα τη αίτηση ένταξη τη Σουηδία και την παρεμπόδιση τη αίτηση τη Φιλανδία και το συνδυάζει με τις προσπάθειες του Ερντογάν να αποτρέψει τη λαϊκή ψήφο στην Τουρκία ώστε να γίνει με ελεύθερο και δίκαιο τρόπο οι εκλογές νομίζω ότι αυτό, όλο αυτό καταδεικνύει μια συμπεριφορά που δεν συνάδει με το να είσαι σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Τώρα συγγνώμη, το ΝΑΤΟ δέχτηκε στρατιωτική δικτατορία στην Ελλάδα δέχτηκε στρατιωτική δικτατορία σκληρή στην Τουρκία και τώρα τους πειράζει, εντάξει τώρα και λίγο να μην είμαστε και τόσο υποκριτές, δεν μα συμφέρει, πέστε και. Εάν ο Ερντογάν προσπαθήσει να ανοθεύσει τι εκλογέ, τότε νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε την απομάκρυνση τη Τουρκία ή τουλάχιστον την αναστολή τη ιδιότητα μέλο. Απλά ένα μέλο του ΝΑΤΟ δεν μπορεί να συμπεριφέρεται έτσι. Υπάρχει τέτοιο άρθρο στην ιδιωτική συνθήκη του ΝΑΤΟ που προβλέπει την απομάκρυνση μέλου, ακούγονται τέτοιε φωνέ μεταξύ των κρατών μελών. Ποιο μπορεί να πάρει την πρωτοβουλία να ενεργοποιήσει ένα τέτοιο άρθρο, mm. Νομίζω ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αναλάβουν τέτοια πρωτοβουλία. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη στο καταστατικό. Όμω, σύμφωνα με το υπάρχον δόγμα του διεθνού δικαίου, είναι εφικτό να αποβληθεί ή να ανασταλεί η ιδιότητα του μέρου τη Τουρκία. Προσέξτε εδώ τι άλλο λέει. Λέει κάτι πολύ προχωρημένο. Υπάρχει και ένα άλλο τρόπο για να γίνει, ο οποίο είναι να διαλυθεί η συμμαχία και μετά να ξαναδημιουργηθεί μετά από ένα δευτερόλεπτο. με όλα τα μέλη τη εκτός της Τουρκίας. Μαγικό έτσι. Ερώτηση. Η αμφισβήτηση τη εθνική κυριαρχία τη Ελλάδα είναι θεμελιώδη στόχο τη Άγγερα, απειλώντα ακόμη και με εισβολή στα νησιά του Αιγαίου. Είναι η αντιδράση των μελών του ΝΑΤΟ αντίστοιχε αυτών των απειλών. Εδώ σε θέλω καβούρα. Αυτή είναι δυστυχώ μια συμπεριφορά που έχουμε δει στο παρελθόν από την Τουρκία. Είναι πολύ χειρότερα, πιστεύω, υπό τον Ερντογάν από, ό,τι ήταν, ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα μέλη του ΝΑΤΟ έχουν διαφωνίε μεταξύ του σε κάποια θέματα, αλλά είναι ασυνεπέ με το να είσαι σωστό μέλο τη συμμαχία και να απειλεί άλλα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ. Εδώ εντάξει, μα κάνει και μια ζεμπεκιά τώρα κάτι τρίπλε, δεν είναι έτσι κύριε Μπόλτον. Πε πεντακάθαρα, είναι απαράδεκτο η Τουρκία να απειλεί ένα άλλο κράτο μέλο του ΝΑΤΟ. Τι είναι αυτά τώρα τα. Θα έπρεπε η κυβέρνηση Μπάιντερ να εγκρίνει την πώληση μαχητικών αρισκοφών F-16 στην Τουρκία, εάν η Άγκυρα δώσει το πράσινο φω για ένταξη τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ, είναι ερώτηση. Απάντηση. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να αναβάλουμε οποιασδήποτε σημαντικέ αποφάσει για θέματα όπω η πώληση των F-16 για μετά τι τουρκικέ εκλογέ το Μάιο. Πιστεύω ότι εν μέρει ο Ερδογάν παίζει πολιτικά παιχνίδια με το φονταμενταλιστικό στοιχείο στην Τουρκία, βάζοντα την Σουηδία απέναντι εκτιμώ ότι είναι μέρος της γενικής του αντικουρδικής εκστρατείας. Επομένως, βλέπω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αποφύγουμε να δώσουμε στο Ερντογάν ή σε οποιονδήποτε από τους Τούρκους υποψηφίους τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το ζήτημα του ΝΑΤΟ προς δικο τους όφελος. Ερώτηση. Η Τουρκία, όπως είπατε νωρίτερα, εκβιάζει τη Σουηδία και τη Φιλανδία, απειλεί να εισβάλλει στην Ελλάδα, αυτό έκανε ότι δεν το άκουσε μάλλον, Αγοράζει ρωσικό στρατιωτικό εξοπλισμό και αρνείται να επιβάλλει Ρώσοι στη Ρωσία. Υπάρχει κόκκινη γραμμή σε όλε αυτέ τι προκλήσει. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνει η Τουρκία για να. Απάντηση. Όλα τα προσθέτ... Όταν τα προσθέτουμε όλα αυτά μαζί, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για να αποβληθεί η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Κάντε το, ρε. Κάντε το. Αλλά επειδή κατά την κρίση μου το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι ο λαό τη Τουρκία, το πραγματικό πρόβλημα είναι ο Ερδογάν και οι νεοθωμανικέ του φιλοδοξίε. Θέλει να αναγεννήσει την Τουρκία όπω ήταν πριν από το τέλο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και τη διάλυση τη Οθωμανική Αυτοκρατορίας. Η Τουρκία είναι ένα σημαντικό μέρο τη συμμαχία του ΝΑΤΟ και ήλπιζα ότι θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε σε αυτό, όπω ήταν παλιά δηλαδή. Αλλά δεν το βλέπω εφικτό αν ο Ερντογάν οθεύσει τι εκλογέ και νικήσει ξανά. Πάλι εδώ ψιλοξεφεύγει, ενώ λέει πρέπει να τη διώξουμε τώρα, αλλά είναι σημαντικό μέρο. Αν νικήσει ξανά, τότε θα ενταθούν τα προβλήματα, θα δούμε. Τελευταία ερώτηση. Ο Υπουργό Εσωτερικών Σοϊλού είπε πριν από λίγο ότι όλοι οι Αμερικανοί πρέσβει που υπηρετούν στην Τουρκία βοηθούν την οργάνωση στρατιωτικού πραξικοπήματο κατά του Ερντογάν. Πώ το σχολιάζετε. Αυτό είναι γελίο και δείχνει νομίζω το πόσο απελπισμένο είναι ο Ερντογάν. Είναι πολύ ανήσυχο δεδομένου του τι συνέβη στι δημοτικέ εκλογέ του 2019 και στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα και στη Σμίνη και σε άλλε πόλει τη Τουρκία όπου το κόμμα το ιτήθηκε. Νομίζω ότι ανησυχεί πω μπορεί να γίνει ξανά το ίδιο. Γι' αυτό ανησυχώ ότι θα προσπαθήσει να υφαρπάξει τι εκλογέ και αυτό πρέπει να αποτραπεί. Πώ θα το αποτρέψει, Αν έχει και τη Ρωσία να τον βοηθήσει, πώ θα το αποτρέψει. Πιστεύω ότι η Τουρκία από τον πρόεδρο Ερντογάν σίγουρα αποστεθεροποιεί τη συμμαχία. Υπάρχει μια μακρά λίστα με κινήσει που, που έχει κάνει η κυβέρνηση Ερντογάν, ξεκινώντα κατά την άποψή μου με την αγορά του ρωσικού συστήματο S400. Τώρα. Λέει ξανά κάτω ότι αν ο Ερδογάν προσπαθήσει να ανοιχνεύσει τι εκλογέ, τότε νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε την απομάκρυνση τη Τουρκία ή τουλάχιστον την αναστολή τη ιδιότητά του. Απλά ένα μέρο του ΝΑΤΟ δεν πρέπει να συμπεριφέρεται έτσι. Αυτά λέει ο κύριος Μπόλτον, είναι απόψει που πλέον κυκλοφορούν στι ΗΠΑ και δεν ξέρω αν θα κυκλοφορούν μετά τις εκλογές στην Τουρκία αυτά ας τα αξιολογήσουν οι αρμόδιοι. Λοιπόν πάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι το ένα άρθρο της Wall Street Journal. Δεν, το διαβάσουμε όλο τώρα, τι να πούμε όμως, να πούμε ότι για άλλη μια φορά οι Αμερικανοί ανακαλύπτουν τον τροχό, ότι η Τουρκία κρατάει ζωντανή την αμυντική βιομηχανία της Ρωσίας. Συγγνώμη, τώρα δεν έχουμε καβαλήσει κανένα καλάμι. Καταρχάς τώρα, εκτός, ε, εκτός θέματος, έχω πει στο παρελθόν ότι ο κάθε άνθρωπος γεννιέται με ένα καλάμι, το έχει δίπλα του. Άλλοι το καβαλάνε, άλλοι φλερτάρουν με αυτό και άλλοι δεν το καβαλάνε ποτέ. Εμείς ούτε το καβαλήσαμε, ούτε φλερτάρουμε με αυτό. Το έχουμε δίπλα εκεί και κάθεται. Λοιπόν, δεν πάει στο Δεν έχουμε καβαλήσει κανένα καλάμι, ούτε φλερτάρουμε. Ειλικρινά πηγαίνετε στις πρώτες μέρες του, της εισβολής των Ρώσων. Τις πρώτες, πρώτη, δεύτερη, τρίτη και δείτε τις εκπομπές. Να δείτε τι είπαμε ότι η Τουρκία ό,τι έκανε με το Ιράν θα κάνει ακριβώς τα ίδια με την Ρωσία. Και προτού πάρει αποφάσεις. Θα δουλέψει όλη τη Δύση, θα μας κοροϊδέψει όλους, θα κοροϊδέψει τους Αμερικανούς τους, όλους, όλους. Και ότι θα είναι στην ουσία ο διάβλος παράκαμψης των κυρώσεων. Τώρα λοιπόν πέρασε ένας χρόνος και η Wall Street Journal τι ανακαλύπτει αυτό που είπαμε την πρώτη μέρα. Καλά τώρα μήπως και δουλευόμαστε τελικά. Τέλο πάντων, δεν θα διαβάσει το άρθρο, μόνο θα σα πω μερικά στοιχεία. Λοιπόν, η κυβέρνηση Ερντογάν έχει παίξει και στι δύο πλευρές του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, πουλώντα όπλα στον Ουκρανικό στρατό, πουλώντα, πούλησαν κύριε Μητσοτάκη όπλα, δεν δώρησαν όπλα 300 εκατομμυρίων ευρώ, όπω γράφτηκε από ξένου ότι έκανε η Ελλάδα. Οι ξένοι, ό,τι δίνουν στην Ουκρανία επίσημα το ανακοινώνουν, καταρχά το συζητάνε μεταξύ του, παίρνουν και εισηγήσει από του αξιωματικού τις... και λένε: Παιδιά, αυτά μα περισσεύουν, δώστε τα. Εδώ υπάρχει καμιά εισήγηση. Ή δίνουμε. Και τι δίνουμε, γιατί δεν το αναφέρετε, γιατί δεν δηλώνει η ελληνική κυβέρνηση, γιατί κρύβεται την αλήθεια από τον ελληνικό λαό. Πέστε το, δεν έχετε θάρρο. Εν πάση περιπτώσει, το, η Τουρκία δεν έδωσε, πούλησε. οικονόμησε από τον πόλεμο, έτσι. Προσέξτε. Πούλησε λεόπλα στον Ουκρανικό στρατό και ταυτόχρονα διατήρησε του οικονομικού θεσμού με τη Ρωσία. Τουρκικέ εταιρείε πραγματοποίησαν το περασμένο έτο εξαγωγέ αξία δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων που αφορούσαν μηχανήματα, ηλεκτρικέ συσκευέ, ανταλλακτικά και άλλα είδη, τα οποία η Ρωσία χρειάζεται για το στρατό τη, σύμφωνα με έρευνα που δείχνει το πώ τροφοδοτεί η Μόσχα την, της προσ... την πολεμική τη προσπάθεια παρά τι διεθνεί κυρώσει που τη έχουν επιβληθεί. Σύμφωνα με τα λόγω στοιχεία τουλάχιστον 13 τουρκικέ εταιρείε εξήγαγαν προϊόντα συνολική αξία 18,5 εκατομμυρίων δολαρίων, όπω πλαστικά υλικά και οχήματα, σε τουλάχιστον 10 ρωσικέ εταιρείε, τι οποίε έχουν επιβληθεί καιρώσει από τη ΣΥΠΑ για το ρόλο του στη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία. Τουρκικέ εταιρείε πραγματοποίησαν το λιγότερο τρει μεταφορέ αγαθών που είχαν κατασκευαστεί στη ΣΥΠΑ, όπω δείχνουν τα δεδομένα που εξέτασε η Wall Street Journal. Δηλαδή, παίρνουν από του Αμερικανού που βάζουν και Ρώσε, τα παίρνουν οι Τούρκοι για τον εαυτό και μετά τα δίνουν στου Ρώσου. Ωραία πράγματα. Εταιρείε από την Τουρκία έστειλαν επίση αμερικανική κατασκευή ανελικιστήρε, ηλεκτρικέ γεννήτριες και άλλα προϊόντα στη Ρωσία από το Μάρτιο έω τον Οκτώβριο του 2022, παραβιάζοντα του Αμερικανικού περιορισμού στι εξαγωγέ που έχουν ω στόχο να διακόψουν την πρόσβαση τη Μόσχα σε κρίσιμη σημασία στρατιωτικό εξοπλισμό, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία. Λοιπόν. Αυτά, εντάξει, είναι μεγάλο το άρθρο, διπλό παιχνίδι της Άγκυρας, δεν έχουμε χρόνο φεύγει, ε, απλά για άλλη μια φορά φαίνεται ότι, ότι κάποιοι πιθανόν να μας δουλεύουν. Πάμε ένα σοβαρό θέμα τώρα, ακούστε. Μετρά 52 ημέρες ο καθολικός αποκλεισμός του Ναγκόρνου Καραμπάχ από το Αζερβαϊζάν. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι μια ανακοίνωση, Τη της αλληλεγγύη. Επιτροπής Αλληλεγγύης. Λοιπόν, προσέξτε λίγο. Λοιπόν. Του Αρτσάχ. Από τη 12η Δεκεμβρίου του 2022 το Αζερβαϊτζάν έχει επιβάλει καθολικό αποκλεισμό στη μοναδική δίωδο που συνδέει τον Αγκόρνο Καραμπάχ με τη Δημοκρατία της Αρμενίας. Το αποτέλεσμα αυτής της πολιορκίας έχει ως αποτέλεσμα τον πλήρη αποκλεισμό 120.000 αυτόχθονων Αρμενίων της περιοχής προκαλώντας μια τρομερή ανθρωπιστική κρίση τα τρόφιμα, τα φάρμακα και άλλες ζωτικής σημασίας προμήθειας εξαρτούνται σύντομα. Έχει ήδη θεσπιστεί πρόγραμμα ελεγχόμενης σύντησης με κουπόνια, ενώ βασικά ήδη εκλείπουν παντελώς. Να τονίσουμε πως πριν τον αποκλεισμό του Αζερβαϊτζάν, πάνω από 400 τόνοι βασικών προμηθειών μεταφέρονταν καθημερινά με φορτηγά από την Αρμενία στο Αρτσάχ. Συγχρόνω, το Αζερβαϊτζάν μπλοκάρει και σαμποτάρει κατά διαστήματα την παροχή φυσικού αερίου και ηλεκτρική ενέργεια από την Αρμενία στο Αρτσάχ. Χωρί αξιόπιστα μέσα για θέρμανση, σε συνθήκε σκληρού χειμώνα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στο Αρτσάχ, στο Αρτσάχ έχουν ήδη πάυσει τη λειτουργία του. Ο αποκλεισμό του διαδρόμου του Λατσίν στην πραγματικότητα συνιστά πολιορκία ολόκληρο του Ναγκόρνο Καραμπάχ με του 120.000 κατοίκους του. Επίση, εξαιτία του αποκλεισμού, κοινότητε του Ναγκόρνο Καραμπάχ όπω η Λισαγκόρ, Μέτ, Σεν, Σι Χίν, Σεν και Εχτσαγόρ, έχουν βρεθεί σε πλήρη απομόνωση από την πρωτεύουσα των Αγώνων Καραμπάχ, Στεπανακέρτ και το υπόλοιπο Αρτσάχ. Ακόμη και ο αεροπορικό διάδρομο μεταξύ Αρμενία και Αρτσάχ είναι κλειστό, καθώ το Αζερβαϊτζάν έχει απειλήσει να καταρρύψει κάθε πτήση που επιχειρεί να προσγειωθεί στο Αρτσάχ με ελικόπτερα. Η Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού είναι η μόνη ανθρωπιστική οργάνωση που επιτρέπεται να μεταφέρει μέσω του διαδρόμου του Λατσίν κάποιου βαριά αρρώστου ασθενεί ανάμεσά του και παιδιά για θεραπεία στην Αρμενία. Το Αζερμπάιτζάν ισχυρίζεται ότι ο, δρόμο δρόμος μέσω του διαδρόμου Λατσίν είναι αποκλεισμένο από αζέρους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές που διαμαρτύρονται για βιομηχανικές επιχειρήσεις στο Αρτσάχ υποστηρίζοντας ψευδώς ότι οι ακτιβιστές είναι ανεξάρτητοι και δεν κατευθύνονται από την κυβέρνηση του Μπακού ενώ τα γεγονότα αποδεικνύουν τη συνεχή παρουσία ανθρώπων από το Αζερβαϊτζάν συνοδεία στρατιωτών. Να τονίσουμε ότι η Freedom House έχει αξιολογήσει το Αζερβαϊτζάν ω μη ελεύθερο με μη ελάχιστο χώρο για ανεξάρτητη έκφραση ή ακτιβισμό, ενώ οι μη εγκεκριμένε συνελεύσει μπορούν να επιφέρουν σκληρή αστυνομική απάντηση και πρόστιμα στου συμμετέχοντε. Άρα αυτά που λένε για ακτιβιστέ είναι ανοησίε. Ω εκ τούτου, η πολυερκία του Αρτσάχ είναι μια ευρυδική πολεμική τακτική του Αζερβαϊτζάν, που σκοπεύει να απομονώσει και να τρομοκρατήσει του Αρμένιου στο Αρτσάχ και τελικά να του αναγκάσει να φύγουν. Ένα κλασικό ορισμό τη εθνοκάθαρση. Ο πρόεδρο του Αζερβαϊτζάν, Ελχάμα έχει δηλώσει συχνά δημόσια τι προθέσει του να καθαρίσει το Αρτσάχ από του αυτόχθονε Αρμένιου. Κυβερνήσει και θεσμοί σε όλο τον κόσμο δεν έχουν ξεγελαστεί από την θεατρικότητα των κινήσεων του Αζερβαϊτζάν και έχουν καλέσει τον Μπακού να τερματίσει τον αποκλεισμό του διαδρόμου του Λατσίν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμά του δήλωσε ότι η ασφάλεια του λαού του Αρτσάχ είναι πρωταρχική σημασία και είναι δυνατή μόνο με την ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων και εμπορευμάτων κατά μήκο του διαδρόμου του Λατσίν και με την παρουσία μια αξιόπιστη ειρηνευτική αποστολή. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η ΕΠΑ, η Σουηδία, η Ελλάδα ή από αρμοστία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αναρρύθμιτοι άλλοι κάλεσαν, άλλοι κάλεσαν το Αζερβαϊτζάν να τερματίσει την πολιορκία του Ατσά. Το Αζερβαϊτζάν παραβιάζει ξεκάθαρα την τριμερή συμφωνία κατάπαυση του πυρό τη 9η Νοεμβρίου του 2020. Δηλαδή, την υποχρέωση του να εγγυηθεί την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών, οχημάτων και φορτίων προ αμφότερε τι κατευθύνσεις μέσω του διαδρόμου του Λατσίν. Εάν δεν σταματήσει αμέσω η προκλητική αυτή η κίνηση, το Αζερβαϊτζάν θα προκαλέσει αναπόφευκτα ανθρωπιστική κρίση και θα υπονομεύσει την εύθραστη ειρήνη στην περιοχή. Σα καλούμε να υπογράψετε τη διακήρυξη φιλία και ελληνική και να στηρίξετε τη δημιουργία του κύκλου φιλία Ελλήνων πολιτών με το λαό του Αρτσάχ. Πιστεύοντα στην πιστεύοντας προώθηση των σχέσεων φιλία και ελληνική μεταξύ των δύο λαών. Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου του 2023. Θεώρησα λοιπόν υποχρέωσή μου να ε, αναγνώσω αυτό το κείμενο και να δείξουμε την αλληλεγγύη μα όσο μπορούμε και όπω μπορούμε να υψώσουμε τη φωνή μα, να ζητήσουμε και από τα μέσα μαζική ενημέρωση να αναφέρονται στο θέμα, να ασκηθεί πίεση στην Αζερβαϊτζάν ε, και στην Τουρκία, γιατί και η Τουρκία βρίσκεται από πίσω, για να αρθεί. Αυτό ο απάνθρωπο αποκλεισμό, που στην ουσία είναι μια διαδικασία εθνοκάθαρση, λοιπόν, να πάμε στο τελευταίο μα θέμα. Έχει περάσει και ο χρόνο. Λοιπόν, τελευταίο θέμα, ποιο είναι, είναι, είχα προγραμματίσει να κάνω ένα άλλο σούπερ θέμα, έφυγε ο χρόνο, θα το αφήσουμε για αύριο, δεν είναι επίγον. Λοιπόν, το ζήτημα, λοιπόν, το τελευταίο θέμα έχει να κάνει με την. Τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν τα ελληνικά μέσα μαζική ενημέρωση τι εξελίξει στην Τουρκία. Ακούστε. Αντιλαμβάνομαι, ξέρετε, όλε τι τηλεοράσει έχουν μια αγωνία στα προγράμματα που κάνουν, να δουν την άλλη μέρα το πρωί, το αναλεπτό δείχνει την τηλεθέαση. Και όταν βλέπει ότι όταν δείχνει Ερντογάν, ανεβαίνει η τηλεθέαση, έχουν πέσει σε αυτή την παγίδα μερικοί. Εγώ δεν βάλω εναντίον κανενό, προσέξτε. Εναντίον κανενό έχουν πέσει σε αυτή την παγίδα, σου λέει δείξε Ερντογάν να πάρουμε τηλεθέαση. Και τι κάνουν λοιπόν, δείχνω τον Ερντογάν πότε πήγε να φάει, πότε πήγε να πιει, πότε πήγε δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να τραγουδάει, να μοιράζει τσάγια, να μιλάει, να... Δεν είναι... Και ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί μερικέ φορέ αυτά έχουν και πλάκα να τα βλέπεις. Ότι όταν λέει κάποια πράγματα και τα παρουσιάζουν και με ένταση και φοβάται και ο κόσμος, όλη αυτή την κατάσταση τη μεταδίδει εδώ η πρεσβεία αλλά και από την Τουρκία τα παρακολουθούν τον τρόπο με τον οποίο καλύπτουν οι τηλεοράσει, τα ραδιόφωνα και τα μέσα, οι εφημερίδε, τα μέσα μαζικής ενημέρωση, τις δηλώσει Ερντογάν και τι παραστάσει, τις δίνουν στο Σαράι στον Ερντογάν, διαβάζει και λέει: Α, φοβούνται οι Έλληνε, ε, καλά. Να δει την άλλη φορά τι θα του πω. Και έτσι γίνεται μια αυτοτροφοδοτούμενη ε, ιστορία. Πιο πολλά Ερντογάν, ανεβάζουμε τους τόνους εμείς. Πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά και στο τέλος τι κάνουμε, προπαγάνδα και ψυχολογικό πόλεμο στον ελληνικό λαό μου. Τα λέει ο κόσμος στον δρόμο αυτά, δεν τα λέω, δεν τα βγάζω από το κεφάλι μου. Λοιπόν, σταματήστε αυτή την ιστορία. Σταματήστε αυτή την ιστορία. Δεν λέω, εντάξει, καλή είναι η τηλεθέαση, βρείτε και άλλους τρόπους. Αλλά πείτε, παρουσιάστε με γράμματα τι είπε ο Ερντογάν και δεν είναι μόνο αυτό, όταν δείχνεις όλες τις εικόνες τον ίδιο, είναι και όλες οι τουρκικές σημαίες, βάλαμε στα σπίτια μας στο τέλο τι έγινε, Γίνουμε όλοι ραγιάδε. Σταματήστε αυτή την ιστορία. Πείτε την είδηση. Να την πει ο τηλεπαρουσιαστή ποιο είναι αυτό. Είπε αυτά και αυτά και αυτά. Γράψτε την και στον τοίχο. Και στο τέλο βάλτε μερικά δευτερόλεπτα και το πρόσωπό του να πει δύο λόγια. Όχι ακριβή μετάφραση τι είπε το ένα τέταρτο Ερντογάν ή ακάρι τον οποιονδήποτε. Είναι λάθο αυτό. Δεν ξέρω, ενώστε τη φωνή κόσμια όλοι σταδιακά αυτό να ελοτωθεί και να γίνουμε ένα κανονικό τηλεοπτικό περιβάλλον. Δεν πάει άλλο το ΣΥΡΙΑΛΕΝΤΟΓΑΝΤΙ δηλαδή επειδή πουλάει πρέπει να, να κάνουμε προπαγάνδα στον ίδιο μας το λαό. Έλεος. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε. Σήμερα όπως είπαμε είναι σάββατο, σάββατο ε, προετοιμάζουμε την εκδήλωση του Σταύρου κάνουμε κινητοποίηση, ζητάμε και τη βοήθειά σας να την τετάρτη 6,5 ώρα Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου στι 6.30 ώρα στην πλατεία Καρίτσι στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασό με δύο σίγμα. σας Σα καλούμε να έρθετε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του βιβλίου του Σταύρου. Θα παρουσιάσουν εκτό από τον συγγραφέα. Το βιβλίο είναι αυτό που βλέπετε πίσω. Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο. Είναι οι τρει μείζονε κρίσει. Χώρα, σεισμή και ήμια μεγάλη δουλειά, με, είναι 650-700 πόσο, θα μιλήσουν ο πρέσβης ο Εφαντής, ο πρέσβης ο, ε, ο κύριος Καραγιάννης και η ακαδημαϊκός από την Κύπρο η Αναστασιάδα. Λοιπόν σας περιμένουμε, να είστε όλες και όλοι καλά, καληνύχτα.